Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ, στον κύριο Παϊσιάδη, που λογικά μας ακούει. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, παιδιά. Μια χαρά. Ναι. Το βλέπετε λίγο διαφορετικά τώρα που πέρασαν αρκετές ώρες ή έχετε την ίδια σκέψη, τα ίδια συναισθήματα όπως και στο βράδυ και έναν μεγάλο εκνευρισμό? Το παιχνίδι ολόκληρο. Θα σας πω. Όχι, νομίζω ότι η εικόνα είναι καθαρή. Και εγώ ίδιος, δηλαδή αυτή είναι και δική μου άποψη, νομίζω είναι και γενικότερα του ΠΑΟΚ, γιατί μετά το μάτς κάναμε και μια συζήτηση όλοι μαζί πάλι. Ξέρουμε γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ, δεν έχασε τη διαιτησία, έτσι. Δεν θέλουμε να ρίξουμε την ήττα του ΠΑΟΚ στη διαιτησία. Κανείς δεν είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε τη διαιτησία. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ, ξέρουμε τι χρειάζεται να αλλάξουμε. Ξέρει και πάρα πολύ καλά και ο προπονητής τι δεν πήγε καλά σε όλο αυτό το κομμάτι της δουλειάς μες στο γήπεδο. Αυτό όμως που επηρέασε την κατάσταση και δημιουργήθηκε όλος αυτός ο εκνευρισμός που λέτε και όλη αυτή η ένταση μέσα στο γήπεδο είναι ότι ήταν επικίνδυνος ο διαιτητής. Ο πρώτος, έτσι. Δηλαδή, ακριβώς. Ναι. Όταν έχεις να διαχειριστείς ένα γήπεδο με 5.000 κόσμο και μια τόσο καυτή έδρα και το διαχειρίζεις σαν να παίζεις ένα παιχνίδι γυναικείου πρωταθλήματος με 9 φιλάθλους, γίνεσαι επικίνδυνος. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αυτό που είπα και εγώ στον ιδρύτη όταν κατέβηκε για την κλήρωση του πέμπτου σετ, γιατί πολλοί νομίσαν ότι μπήκαμε μέσα και κατέβηκε από τη σκάλα λόγω του ότι εμείς πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε ή να κάνουμε κάτι. Είναι η στιγμή της κλήρωσης που υποχρεωτικά ο διαιτητής κατεβαίνει από τη σκάλα, στο τέταρτο σετ, στο tie break, και έρχεται στη γραμματεία για να κάνει την κλήρωση. Εκείνη τη στιγμή πήγαμε στο διαιτητή. Ο διαιτητής δηλαδή κατέβηκε λόγω του ότι μπήκαν οι παράγοντες του ΠΑΟΚ. Άσχετα δεν πρέπει να μπούμε, έτσι. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι το ότι κατέβηκε από τη σκάλα είναι το ότι είναι η σειρά του παιχνιδιού, έτσι. Εκεί λοιπόν αυτό που εγώ του είπα είναι ότι τα σφυρίγματα που είναι καθάπτονται καθαρά στην κρίση του διαιτητή, που είναι η υπέρβαση και η πιαστή μπάλα στον αθλητή, τα έδωσε όλα εναντίον της έδρας. Όλα όμως. Ναι. Ειδικά όλα. Το πιαστό. Δηλαδή υπάρχει η ίδια φάση, και νομίζω, του Γκαρά και μία δικιά τους. Και κατευθείαν μετά κάνει το ίδιο Κοκκινάκης. Ακριβώς. Στο σέρβις του ΠΑΟΚ κάνει ακριβώς το ίδιο Κοκκινάκης. Δηλαδή, αν πραγματικά ήξερε ο κόσμος βόλεϊ, ήξερε δηλαδή ενώ όλο το περιβάλλον βόλεϊ, δεν θα μπορούσε να κρατήσουμε τον κόσμο. Εγώ αυτό του είπα. Απλώς εννοείται ότι η παρουσία των παραγόντων και η διαμαρτυρία των παραγόντων εκτονώνει λίγο και αποκαθιστά το αίσθημα του κόσμου. Σου λέει ότι υπάρχουν πραγματικά κάποιοι που πάνε στο διαιτητή και του λένε τι γίνεται. Αλλά αν πραγματικά ήξερε ο κόσμος τι συμβαίνει, δηλαδή σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, μέσα στην Τούμπα να δίνει 40 σφυρίγματα στον αντίπαλο σε φάουλ, χωρίς να δίνει φάουλ στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Είναι... Εντάξει τώρα, γιατί δεν διαμαρτυρηθήκαμε για το blockout του Σαφράνοβιτς στο πέμπτο σετ που είναι πιο καθοριστικό ενδεχομένως σαν φάση. Πάλι δική του ευθύνη. Πάλι δική του ευθύνη. Μπροστά του είναι. Ναι, αλλά αυτό το βλέπεις στην τηλεόραση και λες με αδίκησε. Ναι. Το μέσα έξω το βλέπεις στην τηλεόραση. Δεν είναι κρίση εκεί του διαιτητή. Εκεί σου δείχνει η κάμερα την αλήθεια. Εδώ τώρα στο πιαστό. Επειδή είναι καθαρά κρίση, λέει αυτό το βλέπω εγώ πιαστό και το σφυρίζω. Ναι. Αλλά του ΠΑΟΚ, το σέρβις του ΠΑΟΚ και την υποδοχή του Ολυμπιακού, του Κοκκινάκη με τα δάχτυλα, δεν την βλέπω πιαστό. Και την αφήνω να συνεχίζει. Κατανοητό. Έτσι δηλαδή μπορεί, καταλάβατε, είναι κάποια σφυρίγματα στο βόλιο δηλαδή, που δεν μπορεί ο κανονισμός να καθορίσει, ούτε η κάμερα να καθορίσει τι είναι. Απλώς ο διαιτητής λέει, παίρνω αυτή την απόφαση αυτή τη στιγμή. Αυτές λοιπόν τις φάσεις όλες χθες τις έδωσε στον Ολυμπιακό. Ναι. Και λέω αυτό του είπα ότι αν πραγματικά ο κόσμος γνωρίζει ότι αυτές οι φάσεις είναι απόλυτα δική σου κρίση και τις δίνεις όλες ενάντια στον ΠΑΟΚ, γιατί πριν από μερικές μέρες μέσα στο Ρέντι, αυτά τα σφυρίγματα πήγανε περίπου 50-50%. Και πολλά ήταν του Ολυμπιακού. Αλλά δηλαδή λειτουργήσε ο διαιτητής φυσιολογικά. Εδώ πέρα ο διαιτητής κατάρτισε να είναι επικίνδυνος με αυτά τα σφυρίγματά του. Εγώ γι' αυτό διαμαρτυρήθηκα μόνο. Όχι για τα λάθη του. Τα οποία σας λέω ότι η κάμερα τις περισσότερες φορές πάλι δικαιώνε τον ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν πάλι μονόπατα λάθη υπέρ μιας ομάδας που λέτε όμως ότι. Αλλά άντε, αυτό, μπορεί να το κάνεις, αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα διαιτητή. Βέβαια, φυσιολογικό είναι ότι άμα γίνουν 5 λάθη να πάει 3-2 κάπου εκεί. Ακριβώς. Ο κύριος Γεωργιάδης συγκεκριμένος, που είστε χρόνια, ξέρετε, έχει δώσει και άλλες φορές δικαιώματα, έχει κάποιο παρελθόν ή ξαφνικά χθες. Όχι. Χθες ήταν απίστευτο όμως. Ναι. Δεν έχει δώσει όσο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω με τι λογική λειτουργήσε έτσι. Καθόλου.
Μάλιστα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με την... Και φυσικά γι' αυτό και μετά διαμαρτυρηθήκαμε και στον παρατηρητή διαιτησίας. Ο οποίος είχε το θράσος να κάνει και δηλώσεις τώρα, Κώστα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, εξεμάνει γιατί λέει αντέδρασαν οι παράγοντες του ΠΑΟΚ. Δεν το έχουν ξανακάνει. Για να μην το έχουν ξανακάνει. Ξέρετε τι συμβαίνει. Είναι ότι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι από οπαδούς και από γήπεδα. Δηλαδή τους είπε ότι αν δεν ερχόμασταν εμείς εκείνη τη στιγμή εκεί, θα έπαινε ο κόσμος μέσα. Δηλαδή τι θα κάναμε, θα κάναμε το γήπεδο αρένα επειδή τρελάθηκε ο καθένας που έχει μια σφυρίδα στο στόμα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να χαλάσουμε ό,τι χτίζουμε επί τόσο χρόνο, το χαλάσουμε σε 5 λεπτά. Εμείς και αυτό που του λέω, νομίζω ότι δικαιώνει την άποψη των παραγόντων του ΠΑΟΚ, γιατί τελικά ο κόσμος έπεσε ένα χαρτί το οποίο το βγάλαμε έξω. Μια τσαλακωμένη ταινία, ξέρω εγώ, που την πετάξαμε έξω. Τελικά ο κόσμος, δηλαδή η συμπεριφορά του κόσμου και μετά την εξουσία ήταν απόλυτα, απόλυτα φυσιολογική, απόλυτα λογική. Δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή τα συγχαρητήρια έξω στον κόσμο. Ναι. Αλλά αν δεν εξονόταν και ο κόσμος, νομίζω, από την παρουσία τη δική μας και του Τσαλόπουλου εκείνη τη στιγμή των διαμαρτυριών, νομίζω ότι το γήπεδο ήταν πολύ πιο δύσκολο στη συνέχεια μέχρι και το τέλος του tie break. Κύριε Παϊσιάδη, τι σημαίνει τώρα η κίνηση του κύριου Τσαλόπουλου, επειδή μιλήσατε και μαζί του, πώς το σκέφτεται, τι μπορεί να ακολουθήσει? Κοιτάξτε, τώρα. Εγώ είπα το εξής και το είπα και σε άλλο ραδιόφωνο, είναι ότι εντάξει, για μένα οι άνθρωποι αυτοί που είναι χάρισμα για τα αθλήματα αυτά, τα επαγγελματικά, του να βρίσκονται μέσα στο χώρο. Δεν είναι και πολλοί. Όχι, πολλοί είναι ελάχιστοι. Αν μπορεί το άθλημα και βρίσκει τρόπους να τους αποβάλει, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ναι. Δηλαδή, αν βρούμε τρόπο να απομακρύνουμε από τον αθλητισμό γενικότερα ανθρώπους από τον Τζαλόπουλο, με τη φερυγγιότητα και το επιχειρηματικό του εύρος, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν υπάρχει άλλη κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα. Μήπως όμως αυτό είναι πολύ ευχάριστο για αντιπάλους του ΠΑΟΚ? Ναι, ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Mm. Αλλά θέλω να σας πω ότι γι' αυτό και λέω ότι σήμερα, λίγο μετά από κάποιες ώρες που έχει κάτσει λίγο έτσι ο καπνός, ελπίζω και σε μια σύνδεση με τον πρόεδρο Ερασιτέχνη να βρεθεί μια λύση, να ηρεμήσει, να τον επαναφέρουμε και να είναι δίπλα στην ομάδα ξανά. Έχει προγραμματισμένο ραντεβού ο κ. Κατσαρίς με τον κ. Τσαλόπουλο? Εντάξει, η επαφή των δύο ανθρώπων είναι συνεχή. Δεν νομίζω ότι... Ναι. Ό,τι λειτουργεί στον προγραμματισμό και στην πρόοδο του τμήματος είναι των δύο ανθρώπων. Μήπως η κίνηση του Τσαλόπουλου τώρα, η Κάζο, έχει να κάνει και με την συμπεριφορά της δικής μας ομάδας? Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, ακούστε, εμένα μου φαίνεται μια χαλαρότητα. Έτσι είναι. Έχει μια πολύπλευρη εκφανσία αυτή η κίνηση και για μένα. Καταλαβαίνω τι θέλω να μου πείτε. Αν θέλετε, πέστε το για να το ακούσει και ο κόσμος. Δηλαδή, όχι, εγώ θεωρώ ότι έχουμε επαναπαυτεί πολύ στο τι συνέβη στις προηγούμενες δύο σεζόν με τα play-off. Και νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο είναι εξασφαλισμένο. Αλλά μια ομάδα που δεν νικάει, δεν σημαίνει ότι θα πατήσει ένα κουμπί στα play-off και θα νικάει μετά. Και όχι, σας είπα και κάτι στην αρχή της ζήτησής μας. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι κατά την διαιτησία. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ γνωρίζω καλά το βόλεϊ. Χθες ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά είχε έλλειμμα και είχε και σοβαρές, έτσι, είχε σοβαρό έλλειμμα αγωνιστικό χθες. Όχι ότι δεν έχει να συμπληρώσει αγωνιστικά κάτι που να μπορεί να τον οδηγήσει ξανά στην κατάκτηση του τίτλου. Έχει πάρα πολλά πράγματα να βάλει στο παιχνίδι του. Το είδε πολύ καλά, νομίζω, και ο προπονητής, και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί στη συνέχεια. Αλλά όπως το συνδυάζετε κι εσείς, ένας πρόεδρος που είναι συνεπής στα πάντα σίγουρα ζητά συνέπεια και από το περιβάλλον το οποίο πληρώνει, το οποίο έτσι έχει στη διάθεσή του. Οπότε ενδεχομένως να σημαίνει και κάτι και σε αυτό που μου λέτε. Καταλαβαίνω, εγώ τώρα πλέον καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά για μια ομάδα που δεν έχει το βασικό διαγώνιο για τόσους μήνες και προσπαθεί με τον Γκόμες, έχει τα πάνω και τα κάρω της, και τελικά πριν από 10 μέρες αποκτά παίχτη. Είναι παράδοξο να χάνει δύο μάτς από την Τούρκη και τον Ολυμπιακό σε λεπτομέρειες? Όχι, δεν είναι καθόλου παράδοξο. Είναι φυσιολογικό. Τα περιθώρια βελτίωσης της ομάδας είναι τεράστια. Γιατί, και όπως είπατε εσείς, όταν προσαρμόζεις έναν αθλητή του επιτέδου του Στάροβιτς ξαφνικά μέσα στην μηχανή του ΠΑΟΚ,
δεν είναι αυτοματοποιημένα τα πάντα στον αθλητισμό. Έτσι. Εντάξει, τώρα ο Πάο προχθές έβαλε στο ποδόσφαιρο δύο αθλητές του στο πρώτο λεπτό, ο ένας σκόραρε και ο άλλος σκόραρε μετά από 10 λεπτά. Αυτό είναι, ας πούμε, το επιπτέον και το που λες ότι αυτό εύχομαι να γίνει και γίνεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει παντού. Άσχετα αν ο Στάροβιτς πραγματικά λειτουργεί απόλυτα καλά αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι αλλάζουν πολλά πράγματα στις ισορροπίες με στην ομάδα. Αυτό θα έχει βελτίωση στην πάροδο του χρόνου και σε πολλά πράγματα θα βελτιωθεί η ομάδα. Αλλά όπως είπατε και εσείς, εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Πάοκ δεν λειτουργεί στο πικ του αγωνιστικά. Δεν θα ήταν παράξενο να λειτουργεί στο πικ του. Εγώ το θέτω σε επίπεδο νοοτροπίας. Ποτέ δεν θα ζητούσε από μια ομάδα να είναι στο πικ της ενώ έχει κάνει αλλαγές και τόσες διακυμάνσεις μέσα στη σεζόν. Αλλά εγώ εντοπίζω ένα θέμα στην νοοτροπία. Δηλαδή, πολλά πράγματα δεν μου καθόντουσαν καλά και χωρίς να ξέρω το άθλημα. Εντάξει, αυτό που συζητούσαμε πριν, Δημήτρη, το ότι θα κέρνει ο Πέτκοβιτς με τον Στάροβιτς, δείχνει ένα έλλειμμα συγκέντρωσης, δε φίλε, εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς μπορεί να συμβεί. Δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, λεπτομέρεια. Ναι. Αλλά εκτιμώ... Εσείς, κύριε Παϊσιάδη, διακρίνετε έτσι μια κακή νοοτροπία εντός ομάδας. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα. Ξέρεις, δεν θέλω να το πω. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα νοοτροπίας. Mm. Θα σας πω τι είναι η σημαντική αλλαγή στο φετινό ΠΑΟΚ. Για μένα και νομίζω ότι θεωρώ και από τους ανθρώπους που βλέπουν το βόλεϊ, είναι ότι έχει έρθει ένας, δηλαδή η βασική και η μεγάλη αλλαγή στον ΠΑΟΚ είναι ο Κουρνέτας. Τι θέλω να πω, ότι όχι ότι ο Πασαδόρος αυτός δεν είναι καλός για τον Κουρνέτα, αλλά όταν αλλάζεις τον Πασαδόρο στη μηχανή σου, είναι σαν να αλλάζεις τον εγκέφαλο σε έναν άνθρωπο. Είναι ακριβώς ένα διαφορετικό πράγμα. Νομίζω ότι σε αυτό προχωράει ο προπονητής και εκεί αρχίζει και προσαρμόζει καλύτερα όλο το πράγμα που γίνεται μες στον ΠΑΟΚ. Γιατί ακόμα η παρουσία του Κουρνέτα στην περσινή ομάδα έδινε και άλλα πράγματα εκτός από την αγωνιστική του αξία. Mm-hmm. Έτσι, αυτή την ηρεμία της φάσης. Νομίζω ότι εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ θα ισορροπήσει καλύτερα και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή νομίζω και ο προπονητής. Και αυτό βλέπει. Ότι ο συνδυασμός όλων των αθλητών πάνω στην εγκεφαλική λειτουργία του Πασαδόρου είναι αυτό που βγάζει το παιχνίδι μες στο βόλεϊ. Γιατί από τον Πασαδόρο περνάνε όλες οι φάσεις του παιχνιδιού. Χωρίς να υπάρχει θέμα αλλαγής του Πασαδόρου. Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Ωραία. Δεν υπήρξε ποτέ. Και νομίζω ότι και ο coach είναι ικανοποιημένος στον Πασαδόρο. Απλώς θέλω να σας πω ότι η μεγάλη αλλαγή του ΠΑΟΚ που αλλάζει πολλά πράγματα στην νοοτροπία την αγωνιστική μιας ομάδος είναι ο Πασαδόρος. Κατανοητό. Και αυτό έχει αλλάξει βασικά στον ΠΑΟΚ. Νομίζω όμως ότι όσο προχωράει ο χρόνος, επειδή μπήκε τώρα και ο Στάροβιτς, οι λύσεις είναι πολύ μεγάλες για όλους. Και νομίζω ότι θα φανεί και στα επόμενα παιχνίδια. Δηλαδή, την ομάδα δεν πιστεύουμε επειδή έκανε δύο πρωταθλήματα και λέμε θα πάρει και τρίτο. Την ομάδα την πιστεύουμε επειδή πραγματικά έχει αξία σαν ομάδα και νομίζω ότι θα το αποδείξει. Ωραία. Άρα το μήνυμα της επόμενης μέρας είναι σαφώς πιο αισιόδοξο. Υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει αισιοδοξία και διοικητικά βεβαίως για τη συνέχεια, σιγουριά, όχι αισιοδοξία, αλλά και για την ομάδα. Που συνεχίζει να δίνει μεγάλα μάτς και τις επόμενες ημέρες. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.